Αλλά θέλω να μιλήσω λίγο για αυτή την περίφημη Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία τα έχει κάνει μπάχαλο ο Νετανιάου, και διαλόγους που δεν καταλαβαίνω, μάλλον καταλαβαίνω, αλλά είναι τελείως αστεί αυτή η λόγη. Στην Ελλάδα ο Νετανιάου θεωρείται Θεός. Λες και αν πάει κάποιος άλλος, και δεν είδαμε, είδαμε άλλο σε παράδειγμα, ότι πήγε κάποιος άλλος, γίνανε άλλη κυβέρνηση και με την Ελλάδα τα πράγματα ήταν μια χαρά. Δεν υπήρχε πρόβλημα με τη σχέση Ελλάδος. Τώρα στην Ελλάδα πιστεύω έτσι και φύγει ο Μπίμπι, τελείωσε, καταστραφήκαμε. Και άλλες τέτοιες μπούρδες. Λοιπόν, οπότε ξέρω ότι αυτό το βίντεο οι μισοί θα λένε, οι περισσότεροι θα λέτε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, γιατί είμαι αριστερό, ξέρω εγώ τι. Αυτή η κυβέρνηση θα φέρει την καταστροφή του Ισραήλ. Αυτή η κυβέρνηση ήδη από τους πρώτους νόμους που έχει κάνει βλέπουμε ότι προς τα που πάει. Είναι μια ακροδεξιά, φανατική κυβέρνηση, όπου δεν την ενδιαφέρει, προσπαθούν να καπελώσουν τη δικαιοσύνη, προσπαθούν να καπελώσουν οτιδήποτε δημοκρατικός θεσμός υπάρχει στο Ισραήλ και τώρα επίσης προσπαθούν να καπελώσουν και το στρατό, και εκεί θα γίνει το μεγάλο μπέρδεμα, γιατί ο στρατός δεν δέχεται να καπελωθεί. Σου λέει, εμείς είμαστε ένα ξεχωριστό αυτό, υπαγόμαστε βέβαια στην κυβέρνηση, αλλά έχουμε τους δικούς μας εταιρικούς κανόνες. Ήδη έχουν αρχίσει και σκέφτονται, τους υποσχέθηκε μάλλον ο Νετανιάου, ότι κανένας θρησκευόμενος δεν θα υπηρετήσει στο στρατό. Επίσης του υποσχέθηκε ο Νετανιάου ότι αν δεν τους υπόσχετε πράγματα τέτοια, δεν θα μπορέσετε κυβερνήσει. Μην ξεχνάτε ότι από τους 64 περίπου που είναι αυτή τη στιγμή πλειοψηφία στο Ισραήλ, 34 από την συγκυβέρνηση είναι τα θρησκευτικά και τα ακροδεξιά κόμματα. Δηλαδή είναι μία ή άλλη μεταξύ του Λικούντ, του Νετανιάου και των άλλων κομμάτων, που σημαίνει ότι είναι αναγκασμένος να κάνει ό,τι του λένε. Άλλωστε, ο ίδιος ο Νετανιάου δεν ενδιαφέρεται για το αν θα γίνει έτσι ή δεν θα γίνει έτσι το πράγμα, γιατί όπως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα ξεφορτωθεί το θέμα του δικαστηρίου, να μην καταδικαστεί. Μόνο αυτό τον ενδιαφέρει. Και τα υπόλοιπα δεν τον ενδιαφέρουν για το πολύ απλό λόγο ότι ξέρει ότι είναι περίπου 76 ετών. Πόσο θα ζήσει ακόμα? Άλλα 10 χρόνια. Και ας γίνει πήρκε, πώς λέγεται, Μπούρμπερι, στάχτηκε Μπούρμπερι και Μπούρμπερι και στάχτηκε Μπούρμπερι. Κάτσε τώρα τι είναι, στάχτηκε Μπούρμπερι. Λοιπόν, να γίνει το Ισραήλ δεν τον ενδιαφέρει, άλλωστε πριν από μερικά χρόνια το έχει πει και η γυναίκα του, ας καεί το Ισραήλ, δεν μας ενδιαφέρει. Άλλη αγελάδα από εκεί, τέλος πάντων. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, αναρωτιέμαι, εάν λοιπόν δεν θα πάνε οι φανατικοί στο στρατό, εάν δεν θα πάνε, δεν θα έχει, καταλαβαίνετε από ψήφι, δεν θα πάνε οι φανατικοί στο στρατό και αρχίζει και γίνεται όλο και πιο θρησκευόμενο, όλα τα φωτεινά μυαλά στο Ισραήλ θα αρχίσουν να φεύγουν από το Ισραήλ και να πάνε σε χώρες άλλες, Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Έχουν που να πάνε και έχουν και πώς να δουλέψουν. Δεν χάνονται. Και θα μείνει το Ισραήλ με ό,τι χειρότερο υπάρχει και μάλιστα δεν θα μπορέσει, αυτό είναι το πρόβλημα, να αμυνθεί σε περίπτωση πολέμου. Διότι ποιος θα αμυνθεί? Οι φανατικοί που δεν πάνε στο στρατό? Ποιος? Θα πρέπει να κάνουν πια έναν εθελοντικό στρατό. Πόσο εθελοντές θα πάνε, γιατί να πάνε? Δηλαδή όλοι οι μη θρησκευόμενοι θα πούνε, δεν κατάλαβες, γιατί να πάω? Για να φυλάω αυτόν ο οποίος δεν πάει και έχει και απαιτήσεις? Δεν φτάνει μόνο που δεν πάει, δεν φτάνει μόνο που παίρνει λεφτά από την κυβέρνηση, ένα σκασμό λεφτά, δεν φτάνει. Θέλει να σου επιβάλλει κιόλας τον τρόπο ζωής του κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά θα διαλυθεί. Το κακό όμως είναι ότι εκτός από ότι θα διαλυθεί αυτό το πράγμα που λέγεται Ισραήλ, θα είναι ένα επεισόδιο, μια παρένθεση στον 20ο αιώνα, υπάρχει και το πρόβλημα των Εβραίων του εξωτερικού. Αυτοί είναι που θα υποφέρουν πιο πολύ. Γιατί?
διότι ως γνωρίζετε, είτε γουστάρουμε είτε όχι, ό,τι κάνει το Ισραήλ έχει επιπτώσει στον εβραϊσμό παγκοσμίως. Και όταν θα αρχίσουν οι ακρότητες, που έχουν ήδη αρχίσει, αλλά σε μαζικό και με επίσημη βούλα εναντίον των Παλαιστινίων, από τους έπικους, ξέρω εγώ, προσαρτήσεις και ξέρω εγώ τι, αυτοί που θα υποφέρουν πάρα πολύ θα είναι οι Εβραίοι της Εσποράς. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακούς πια σιγά σιγά, αλλά αρχίζεις και ακούς διανοούμενους Εβραίους ανά τον κόσμο, οι οποίοι λένε, ο, μισό, δεν πρόκειται να δεχτώ να γίνει αυτό που γίνεται και να θέλετε στο Ισραήλ και να θέλετε εγώ να σας υποστηρίξω, ούτε στον ύπνο σας. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Όμως, όπως έχω πει κι άλλοτε, ευτυχώς που εγώ δεν θα ζω για να δω αυτή την καταστροφή.